Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 Ιουνίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Εδώ και 4 λεπτά όμως έχει ήδη ξεκινήσει το σημερινό debate, αυτή η σημαντική αναμέτρηξη μεταξύ των πολιτικών αρχηγών που αναμένεται να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο, ξεχωριστό και σημαντικό ρόλο ή επιρροή στο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε κάποια αποσπάσματα, να σχολιάσουμε στοιχεία και επισημάνσεις στο αυριανό μας δελτίο. Πάμε όμως να δούμε πώς και βάσει αυτού του προεκλογικού πυρετού που κορυφώνεται διαμορφώνεται η επικαιρότητα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας μέσα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Την Κομωτινή επισκέφθηκε το πρωί ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Βασίλης Μιχαλολιάκος. Ποιοι οι σταθμοί της επίσκεψής του? Τι είπε για το στρατό? Τι επεσήμανε για τις ευρωεκλογές? Τα 9 σχέδια που έχουν καταρτήσει οι αστυνομικές διευθύνσεις στο αρχηγείο της αστυνομίας την έτοιμη για εφαρμογή παρουσιάστηκαν χθες κατά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιώργου Βουλγαράκη και του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας κ. Ρασιάκου. Άσκηση ετοιμότητας στις εγκαταστάσεις της Καβάλα Oil πραγματοποιήθηκε το πρωί. Εκτεταμένες ζημιές σε πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Ροδόπη προκάλεσε η σφοδρή χδροχόπτωση των τελευταίων ημερών. Στο πρώτο λοιπόν θέμα του δελτίου μας, θερμή υποδοχή επιφύλαξαν σήμερα το πρωί στον Υφυπουργό Αθλητικής Άμυνας Βασίλη Μιχαλολιάκο οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόταν ήδη συγκεντρωμένοι από το πρωί στην 21η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Υφυπουργός επισκέφθηκε διαδοχικά το στρατόπεδο Παράσχου και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αντισταγματά του Τσαρμάνη Ιωάννη Επιτελάρχη του Σιένα Ταξέα. Αντισταγματάρη Λαχαντρέα Δημήτριο, διευθυντή πρώτου επιτελικού γραφείου. Εγώ τα θέλω από κάτω. Το στρατόπεδο Παράσχου και την 21η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία καθώς και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Βασίλης Μιχαλολιάκος. Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν στον κύριο Μιχαλολιάκο ενώ ο ίδιος συγκινήθηκε όταν είδε τον συνταγματάρχη καθώς όταν υπηρετούσε ο ίδιος τον είχε λοχαγό. Στην 21η Ταξιαρχία αντάλλαξαν πλακέτες και κατά τις δηλώσεις του τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις σημαίνουν ισχυρή εθνική άμυνα ενώ τόνισε πως προσφέρουν για να έχουμε ειρήνη και εδαφική ακεραιότητα. Στις ένοπλες δυνάμεις υπάρχει αξιοκρατία, αναβάθμιση του δυναμικού και συνεχής εκπαίδευση, όπως δήλωσε ο ίδιος. Αξίζει να τονίσουμε ότι αν και έχει επισκεφτεί πολλές φορές την Κομωτινή, ο κύριος Μιχαλολιάκος είναι η πρώτη φορά που έρχεται με την πολιτική του ιδιότητα. Έθελα κάποτε να έχουμε τόσο απόλυτα εξασφαλισμένη την ειρήνη, ώστε ο μόνος εχθρός να είναι μόνο μέσα μας, ο μέτριος εαυτός μας. Και να προσπαθούμε να τον νικούμε κάθε μέρα, ώστε να αποδίδουμε στον εαυτό μας, στις οικογένειές μας. Στην πόλη που ζούμε, στο χωρίο που ζούμε, στην πατρίδα μας, τον καλύτερο μας εαυτό, είναι μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο ειρηνική και να φυλάμε και την ομοφυλές. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και βεβαίως και εμείς με τη σειρά μας, εσάς που αμήνεστε περί πάτρες, γιατί όλα τα λόγια είναι καλά, να υπηρετούμε την ειρήνη με άριστο, αλλά για να την έχουμε πρέπει να έχουμε ισχυρή αποτελεστική δύναμη και να τηρούμε το αμήνεστε περί πάτρες. Είναι πράγματι η πολλωστή η επίσκεψή μου στη Θράκη, αλλά είναι η πρώτη μου επίσκεψη υπό την ιδιότητα του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας. Και θα ήθελα να σημειώσω μόνο δύο γεγονότα. Το ένα είναι εντελώς προσωπικό. Συνάντησα τον πρώτο μου λοχαγό που είχα ως νοσήλεκτος να είναι υποδιοικητής στην 23η Ταξιαρχία. Και ήταν μια συγκινητική στιγμή και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί ενώ ήταν ο καλός λοχαγός τότε, με ενημέρωσαν ότι είναι και πάρα πολύ καλός συνταγματάρχης τώρα. Και ούτως ή άλλως. Το γενικό συμπέρασμα που έχω από τις δύο πολύ κατοπιστικές ενημερώσεις είναι το αξιόμαχον και η λεβεντιά των Ελλήνων στρατιωτικών, αξιωματικών, υπαξιωματικών και στρατιωτών. Και βεβαίως οι δέσμευσεις θα υλοποιήσουμε στο σύνολό τους όλες τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις που αφορούν και την αναβάθμιση κυρίως του ανθρώπινου δυναμικού, στρατιωτικού και πολιτικού και όχι μόνο στην οικονομική βάση και την διαφάνεια στη διαχείριση των αμυντικών δαπανών. Ειλικρινά βγαίνω από αυτές τις ενημερώσεις με περισσότερο ενισχυμένη την εθνική μου αυτοπεποίθηση. Μπορεί η Ελλάδα να είναι ισχυρή δύναμη ειρήνης, σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή
Και βεβαίως θα κάνουμε ό,τι εξαρτάται από εμάς για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο και τις σχέσεις μας με τη γειτονική Τουρκία για το καλό και των δύο λαών και υπέρ της μείωσης των εξοπλισμών προς την κατεύθυνση καλύτερου και αποτελεσματικότερου κοινωνικού κράτους. Πάνω απ' όλα όμως η αποτρεπτική μας ισχύ, η ισχυρή άμυνα για να έχουμε απόλυτα ειρήνη. Οι δηλώσεις λοιπόν στο στρατόπεδο Παράσκο ήταν πολιτικές και αφορούσαν κυρίως το κομμάτι το οποίο έχει σχέση και με την ιδιότητα του υφυπουργού, με αυτή την πολιτική ιδιότητα. Όταν όμως ήρθε η ώρα της συνέντευξης τύπου, ο υφυπουργός εστιάστηκε κυρίως στις επικείμενες ευρωεκλογές, ζητώντας ενίσχυση του κόμματος που βοήθησε στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να δούμε αναλυτικά το ρεπορτάζ. Στις ευρωεκλογές αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Βασίλης Μιχαλολιάκος κατά τις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα με αφορμή την επίσκεψή του. Σε λίγα 24 ώρα δήλωσε ο κ. Μιχαλολιάκος ο λαός θα πάει στην κάλπη και αυτό δεν είναι καθήκον, επισήμανε, αλλά μια ευκαιρία για γιορτή. Πρέπει να ενισχύσουν όλη την παράταξη του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή που βοήθησε να γίνει η Ελλάδα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δήλωσε ο κ. Μιχαλολιάκος που διευκρίνησε πως ένας χρόνος παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου είναι ο λόγος που μειώθηκε το ενδιαφέρον των πολιτών. Ενώ διευκρίνησε πως υπάρχει ενδιαφέρον, απλά ο λαός δεν το κραυγάζει. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχομαι με κυβερνητική ιδιότητα. Και ήρθα κυρίως για την κυβερνητική μου ιδιότητα. Γι' αυτό και έχω επισκεφθεί μέχρι τώρα τις δύο ταξιαρχίες. Θα επισκεφτούμε και τη μονάδα της αεροπορίας. Αλλά έκρινα απαραίτητο να δώσω στον εαυτό μου την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Και βεβαίως θα ήμουν μη πολιτικόν αν δεν μιλούσαμε και για τις ευρωεκλογές. Σε λίγα 24 ώρα ο ελληνικός λαός πάει στην κάλπη. Θα σας έλεγα λοιπόν εντελώς εισαγωγικά ότι κατά την άποψή μου οι ευρωεκλογές δεν είναι απλώς μια εκλογική διαδικασία. Δεν είναι απλώς ένα καθήκον προς τη δημοκρατία. Για την Ελλάδα οι ευρωεκλογές είναι στην κυριολεξία μια γιορτή. Μια ευκαιρία γιορτής. Γιορτάζει ο ελληνικός λαός. Την Κυριακή 13 Ιουνίου γιορτάζει. Κάθε 5 χρόνια γιορτάζει. Θα έπρεπε ίσως να γιορτάζουμε κάθε μέρα το γεγονός της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε γιατί είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν είχαμε ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήμασταν μια χώρα που θα διεκδικούσε την ένταξή της. Και αυτό επιτρέψτε μου, παρά το γεγονός ότι απέχω πολύ, είμαι στην απέναντι όχθη από αυτό που λέγεται αλαζονία ή έπαρση πολιτική ή κομματική, να καταθέσω δύο λέξεις τιμής και ευγνωμοσύνης ως Έλλην πολίτης και πολιτικός στον αείμνηστο Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή και στην κυβέρνησή του που κατάφερε να κάνει το όνειρο πραγματικότητα και την Ελλάδα μέλος, ισότιμο μέλος των 11 ισχυρών χωρών της Ευρώπης. Αυτό γιορτάζουμε την Κυριακή στις 13 Ιουνίου. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, ένας λαός και με υψηλό μέσον όρο μόρφωσης και με υψηλό ήθος, αυτό θα το αποτυπώσει και στην κάλπη. Θα τιμήσει με την ψήφο του και την παράταξη που μας έκανε να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις της και όχι να διεκδικούμε την είσοδό μας όπως την διεκδικούν όλες οι άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο κύριος Μιχαλολιάκος αναφέρθηκε για τις παράνομες ελληνοποιήσεις όπου και τόνισε ότι δεν είναι στοιχείο δημοκρατίας και δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά στους ασφαλείς Ολυμπιακούς αγώνες. Η ασφαλής λοιπόν διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων, αν μη τι άλλο, θωρακίζεται εντός εισαγωγικών και μέσα από τα σχέδια τα οποία έχουν καταρτήσει και παρουσίασαν χθες, έχουν καταρτήσει οι 9 αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας. Περισσότερες λεπτομέρειες δόθηκαν στην ημερίδα που ακολούθησε της αφίξεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξης, του κ. Βουλγαράκη, στην Κομοτηνή. Πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ που αφορά στην παρουσία του Προέδρου της
όπως επίσης και του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας στην εισαγωγική τους ομιλία, να ακούσουμε για τον στρατηγό, τον κύριο Κοκκίνη, και μετά θα περάσουμε στις δηλώσεις του Υπουργού Δημοσίας Τάξης. Αξιωματούχοι των αστυνομικών διευθύνσεων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσίασαν χτες το απόγευμα στον Υπουργό Δημοσίας Τάξης, στον Αρχηγό της Αστυνομίας και στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων τα σχέδια που καταρτίστηκαν από τις αστυνομικές διευθύνσεις για τον υψηλότερο βαθμό επαγρύπνησης και τιμότητας για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης απειλής. Προβλήθηκε η ανάπτυξη 9 ειδικών σχεδίων, τόνισε χτες το απόγευμα κατά την ομιλία του Περιφερειακός Διευθυντής της Αστυνομίας Γεώργιος Κοκκίνης, που επισήμανε πως κατατέθηκαν στο αρχηγείο και είναι πανέτοιμα για να τα εφαρμόσουν. Μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα που διαθέτεται, αξιωματικοί της υπηρεσίας μας έχουν αναλάβει να σας ενημερώσουν για τα σχέδια που έχουν καταρτιστεί από τις αστυνομικές διευθύνσεις της περιφέρειάς μας, ώστε να διασφαλιστεί ο υψηλότερος βαθμός επαγρύπνησης και τιμότητας για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενης απειλής. Ήθελα να επισημάνω ότι για την επιχειρησιακή φάση των Ολυμπιακών Αγώνων έχει προβλεφθεί η ανάπτυξη 9 ειδικών σχεδίων, τα οποία έχουν υποβληθεί στο αρχηγείο, έχουν εγκριθεί και είμαστε πανέτοιμοι να τα εφαρμόσουμε. Ήδη έχουμε εντατικοποιήσει τις δράσεις μας για την αναγνώριση και εκτίμηση των πιθανών κινδύνων και απειλών με τις δυνάμεις και τα μέσα που διαθέτουμε, λαμβανομένου υπόψη ότι από την υπάρχουσα δύναμη των 2.000 ανδρών και γυναικών περίπου που ανήκουν στη δύναμή μου, έχουν αποσπαστεί οι 23 αξιωματικοί, οι 224 αστυνομικοί υπάλληλοι σε υπηρεσίες της Αττικής, δηλαδή ένα ποσοστό 12,2%, προκειμένου να ενισχύσουν τις εκεί δυνάμεις από τις 1 Ιουλίου 2004, επιπλέον του προσωπικού των τριών τμήματων δοκίμων αστυφλάκων που έχουν ήδη μετακινηθεί στο λεκανοπέδιο και θελούν υπηρεσία. Ο σχεδιασμός αρχίζει από τα σύνορα, καλύπτει όλη την επικράτεια και έχει ως κέντρο το Ολυμπιακό Στάδιο ΟΑΚΑ, όπου θα διεξαχθούν αγώνες τύπου και η τελετή έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, τόνισε ο Διευθυντής Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων. Ο σχεδιασμός μας καλύπτει τις αποστολές των 202 χωρών που συμμετέχουν, τους 10.500 αθλητάς, τους 6.700 διαιτητάς, κριτάς και συνοδούς, τους 21.600 δημοσιογράφους και εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τους 5.800 επισήμους μέλη της ΔΟΕ, μέλη των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και Διαϊκής, τους 35.000 εκπροσώπους των χορηγικών εταιριών και τα 2 εκατομμύρια των θεατών. Την τελετή έναρξη των αγώνων θα παρακολουθήσουν 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το πεδίο Ολυμπιακής Ασφάλειας, περιλαμβανομένων και των ξένων επισκεπτών αλλά και των θεατών, δεν περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα, αλλά καλύπτει και τις 115 συνολικά Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, καθώς και πλήθος εκδηλώσεων στην Αθήνα και στις άλλες 5 Ολυμπιακές πόλεις, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, την Πάτρα, το Ηράκλειο και την Αρχαία Ολυμπία, καθώς και το σύνολο των ομών της χώρας από όπου θα διέρθει η Ολυμπιακή Φλόρα. Ο σχεδιασμός μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινά από τα σύνορα. Ναι, ακούσατε πολύ καλά. Ξεκινά από τα σύνορα. Καλύπτει όλη την επικράτεια και έχει ως κέντρο και ομφάλιο λόρο το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το γνωστό ΟΑΚΑ, όπου εκεί θα τελεστούν τα αγωνίσματα στίβου και θα γίνουν οι τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η ζωή του αστυνομικού είναι διαρκής προσφορά της προσωπικότητάς του, ακόμα και της ζωής του, τόνισε ο αρχηγός της αστυνομίας κ. Νασιάκος, που επισήμανε πως αυτή η περίοδος είναι κέραια στιγμή ευθύνης για ολόκληρη την αστυνομία. Ότι η ζωή του αστυνομικού είναι μια διαρκής προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, στους συμπολίτες μας. Είναι μια προσφορά η οποία συνήθως ή σχεδόν πάντα απαιτεί εισφορά ολόκληρης της προσωπικότητάς του και βεβαίως όχι σπάνια και τη ζωή του ακόμα. Οι πεσόδες αστυνομικοί είναι οι μάρτυρες του σώματος. Είναι αυτοί που αξίζει πάντα να τους θυμόμαστε και είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να σηματοδοτούν την καθημερινή μας δράση. Πάντως, το γεγονός ότι ολόκληρη η Ελλάδα αντιμετωπίζεται ως ενιαία Ολυμπιακή εγκατάσταση υπογράμμισε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Βουλαράκης σήμερα από τη Θεσσαλονίκη
μιλώντας σε περισσότερους από 1.500 αστυνομικούς οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτό το γιγαντιαίο σχέδιο Ολυμπιακής ασφάλειας. Και είπε χαρακτηριστικά ότι καμία χώρα που διοργάνωσε μέχρι σήμερα αγώνες δεν ξόδεψε τόσα πολλά χρήματα και κάλεσε δημόσια αυτούς που κατηγορούν την Ελλάδα να υποδείξουν ποια μέτρα ασφαλείας θα έπρεπε να λάβει η χώρα και δεν τα έλαβε. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε τι δήλωνε χτες από την Ροδό, τι δήλωνε χτες στην Κομωτινή. Στη μνήμη των αστυνομικών που θυσιάστηκαν στην εκτέλεση του καθήκοντος είναι αφιερωμένο αυτό το μνημείο, το οποίο σήμερα γενίασε πριν περίπου από 5 λεπτά, στις 6.30 ακριβώς, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Βουργαράκης. Στην παρουσία του στην Κομωτινή, κατά την παρουσία του στην Κομωτινή και στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο κ. Υπουργός επεσήμανε μεταξύ άλλων ζητήματα σωματεμπορίας, λαθρομετανάστευσης, μικροεγκληματικότητας, αλλά και την παρουσία ή απουσία των αστυνομικών από τα γήπεδα. Όπως ξέρετε, είστε σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη Ολυμπιακή περιοδία μας, ο Ολυμπιακός Μαραθώνιος εκ μέρους μας. Θα επισκεφτούμε όλες τις Ολυμπιακές πόλεις και όχι μόνο τις Ολυμπιακές πόλεις και όσες άλλες εμείς πιστεύουμε ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. Και θεωρούμε ότι σήμερα που απέχουμε κάποιες μέρες από την επίσημη των αγώνων είναι η ώρα να κάνουμε μια τελική ανασκόπηση το που φτάσαμε μέχρι εδώ, που είμαστε, τι μένει ακόμα λίγο να κάνουμε και πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για τον υπόλοιπο χρόνο που μένει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι με βάση όλες τις προβλέψεις που είχαμε κάνει και είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε εκείνη την υποδομή και το υπόστρωμα στο οποίο θα στηριχθεί το μεγάλο πανηγύρι του αθλητισμού και της χαράς για να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες έτσι όπως θέλουμε. Η σημερινή μας παρουσία εδώ αυτό ακριβώς εξυπηρετεί. Ερχόμαστε από το Βόλο, θα πάμε μετά στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι είμαστε σε θέση να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του τι μέχρι τώρα έχει γίνει. Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που προφανώς έχει πλήξει τους αγρότες της περιοχής. Εκτεταμένες ζημιές σε πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Ροδόπη προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση των τελευταίων ημερών. Στην υπόρπη του Δήμου Αιγύρου καταστράφηκαν μεγάλες εκτάσεις βαβακιών και τέφτλων, όπως θα δείτε στα πλάνα που ακολουθούν. Εκτεταμένες ζημιές σε πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις του νομού Ροδόπης προκάλεσε σφοδρή βροχόπτωση των τελευταίων ημερών. Ζημιές προκλήθηκαν σε καλλιέργειες βαμβακιού και τέφτλων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αιγύρου, σε καπνοκαλλιέργειες στον Δοκό του Δήμου Φιλίρας και σε κερασόνες του Δήμου Σώστη. Στις πληγείς περιοχές επισκέφτηκαν το πρωί ο νομάρχης Ροδόπης, Άρης Γιαννακίδης, ο Δήμαρχος Αιγύρου Βαγγέλης Λίτσος και ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ροδόπης Νίκος Κοπιανός με τον υπεύθυνο του γραφείου ΕΛΓΑ Ροδόπης κ. Πανταζή. Σύμφωνα με δηλώσεις τους, αξιολόγησαν ως σοβαρές τις ζημιές που υπέστην η παραγωγή,
ζητώντας άμεση την καταγραφή και εκτίμησή τους από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να καταβληθούν αποζημιώσεις και να αποπληρωθεί το εισόδημά τους. Είχαμε έντονες βροχοπτώσεις κύρια στην περιοχή εδώ του Δήμου της Αιγύρου. Είχαμε μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Λίτσο, με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον κύριο Σκοπιανό, με τον ΕΛΓΑ που παρίσταται και ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ εδώ. Βλέπουμε ότι πράγματι υπάρχει από τις βροχοπτώσεις πρόβλημα. Εφόσον έχει αξιολογηθεί ότι φύσαει το πρόβλημα, σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει η διαδικασία της εξατομίκευσης. Πάντως οι αγρότες που έχουν πληγεί από τις βροχές, να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα προχωρήσουμε στη διαδικασία των αποζημιώσεων. Πρόβλημα από ότι είμαστε ακόμη στη διερεύνηση. Μου λένε ότι φύσατε πρόβλημα και στην περιοχή του, του Δοκού με τα καπνοχόραφα, αλλά και στον Δήμο του Σώστη με τα κεράσια. Ναι, όπως διαπιστώνετε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυστυχώς αυτή την εποχή είναι ιδιαίτερα σημαντικά και ακραία, όπως σας είπα, δημιούργησαν ήδη πρόβλημα στις φυτείες και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, καλώντας αμέσως τον ανταποκριτή, τον υπεύθυνο του ΕΛΓΑ για την περιοχή μας, προκειμένου να αξιολογήσουμε σε πρώτη ματιά τις ζημιές τις οποίες υφίστανται και στη συνέχεια να γίνουν αναγγελίες προκειμένου να δηλώσουν η παραγωγή τις ζημιές τις οποίες υφίστανται. Πιστεύουμε ότι ο ΕΛΓΑ θα ανταποκριθεί αμέσως και οι αποζημιώσεις οι οποίες θα έρθουν το δυνατόν γρηγορότερα θα είναι αυτές οι οποίες αποτυπώνονται σήμερα στα υφιστάμενα αγροτεμάχια. Κάποιες κρούσεις από τους δημότες μας, κυρίως στην περιοχή της Πόρπης, ότι δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα που είχαμε χθες το απόγευμα. Όντως, από την αυτοψία που έγινε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Εκείνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι υπήρξε μια άψογη συνεργασία, και αυτό αποτυπώνεται σήμερα εδώ, μεταξύ της Δημοτικής Αρχής, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του ΕΛΓΑ. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ για τον Ομό Ροδόπης, ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος βρέθηκαν εκεί που είναι ακριβώς η καρδιά του προβλήματος. Η γεωπόνος του Δήμου βρίσκεται εδώ. Σύντομα θα έρθουν και οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ και οι εκτιμητές για να αρχίσουν την καταγραφή των ζημιών. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάθε τι που είναι δυνατόν από τη δικιά μας την πλευρά, γι' αυτό είμαι σίγουρος, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε αποζημιώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο πόσο τελικά άμεσα θα είναι οι αποζημιώσεις οι οποίες θα έλθουν, θα μας απαντήσει ευθύς αμέσως ο Νομάρχης Ροδόπης, ο κύριος Άρης Γιανακίδης, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε. Κύριε Νομάρχη, μας ακούτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πολύ μεγάλες λοιπόν ζημίες προκλήθηκαν σε καλλιέργειες Βαβακιού αλλά και τέφτλων σε περιοχές όπως το Δήμο Αιγύρου, Φιλήρας, σε Κερασόνες, το Δήμο Σώστη. Θέλετε να μας περιγράψετε λιγάκι το μέγεθος της ζημίας, κύριε Νομάρχα, είσαστε επιτόπου σήμερα σε όλες αυτές τις πληγήσεις περιοχές. Έχω δηλώσει πολλές φορές ότι θα παρίσταμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στους αγρότες. Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία τρία συναπτά έτη, τέσσερα, έχουμε πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες. Μόλις λοιπόν μου γνωστοποιήθηκε ότι υπάρχει θέμα με πλημμύρες λόγω των βροχοπτώσεων των χθεσινών, είχα επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ και είχαμε μια παρουσία και με την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Λίτσο και με τον Χασάν της Φιλήρας και με τον αντίστοιχο Δήμαρχο του Σώστη, όπου παραβληθήκαμε στις πληγήσεις περιοχές. Έγινε η αυτοψία, αξιολογήθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Στην πορεία θα προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων μέσω του ΕΛΓΑ, δηλαδή τη διαδικασία της εξατομίκευσης. Θέλω να δηλώσω για άλλη μια φορά ότι θα παριστάμεθα δίπλα στους αγρότες όταν προκύπτει πρόβλημα. Και ήταν και οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΜΑΤΑ. Μαζί σας, όπως και είδαμε βέβαια, και ο πρόεδρος της ΕΑΣ, ο κύριος Σκοπιανός, μαζί σας και ο κύριος Πανταζής. Και ο κύριος Πανταζής, τον οποίο τον ευχαριστώ ειλικρινά, έχουμε μια καταπληκτική συνεργασία και νομίζω ότι στέκεται δίπλα στους αγρότες. Κύριε Νομάρχα, νομίζω ότι αύριο έχετε ήδη προγραμματίσει και ένα ταξίδι προς την Αθήνα. Έχουμε βέβαια την άφηξη του Υπουργού Γεωργίας εδώ, του κ. Κοντού. Ωστόσο, νομίζω ότι το ταξίδι σας έχει άμεση σχέση και με αυτή την αποκατάσταση της ζημίας προς τους αγρότες και την άμεση αποζημίωσή τους, έτσι δεν είναι? Δεν επισκεφτήκαμε μόνο την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αιγύρου. Είχαμε μια επίσκεψη και στην περιοχή του
Καπαδοκού αλλά και σε όλο το Ιακά. Περίπου μέχρι τις 12 μία η ώρα επισκεφτόμασταν τα χωριά για να αποτυπώσουμε το πρόβλημα, αλλά και όλοι οι γεωπόνοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν επί τόπου για να αξιολογήσουν και να αποτυπώσουν την υφιστάμενη κατάσταση. Τώρα όσον αφορά με τον κύριο Κοντό, με τον οποίο έχω πολύ καλή επικοινωνία και πολύ καλή συνεργασία, ξέρετε πολύ καλά πριν από λίγες μέρες είχα επισκεφθεί το Υπουργείο του και ήμουν ο μοναδικός νομάρχης από όλη τη χώρα που είχα συμμετοχή στον σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα. Πληροφορήθηκα και εγώ από τα επικοινωνιακά μέσα ότι θα παραστεί στην Κομωτινή, αλλά είχα προσδιορίσει και είχα συγκεκριμενοποιήσει κάποια ραντεβού με το ΥΠΕΧΟΔΕ και αφορούν αντιπλημμυρικές και αποστρακιστικές παρεμβάσεις, δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα, για να μην έχουμε επανάληψη πλημμυρικών φαινομένων. Αύριο και μεθαύριο λοιπόν θα έχω ραντεβού και με τον κύριο Ξανθόπουλο και με τον κύριο Καλογιάννη για να μπορέσω να πάρω κάποιες χρηματοδοτήσεις για να κάνουμε τις απαραίτητες υποδομές. Μάλιστα. Και δηλώνω, όπως έχω δηλώσει, ότι σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα θα είμαι στην Αθήνα. Δεν διαφοροποιείται καθόλου ο προγραμματισμός μου και ο σχεδιασμός μου. Για μένα η κεντρική εξουσία λειτουργεί, υπάρχει συνέχεια και λειτουργεί απρόσκοπτα. Άρα λοιπόν και η αυτοδιοικητική αρχή θα πρέπει να είναι διεκδικητική και να έχει παρουσία στα κέντρα λήψης απόφασης που είναι δυστυχώς η Αθήνα. Θα περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε και τα αποτελέσματα και αυτού του ταξιδιού σας, κύριε Νομάρχο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάντως οι αγρότες, πέρα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, από ό,τι μου γνωστοποίησαν και οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ αλλά και οι δικοί μου γεωπόνοι, αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα όπως με την ψήρα που έχει χρησιμοποιηθεί αλλά και με την συμψηρισία. Παρακολουθούμε και τα δύο αυτά προβλήματα από κοντά και αναμένουμε εξελίξεις. Μάλιστα. Και εμείς θα είμαστε κοντά λοιπόν και κοντά στους αγρότες για να καταγράφουμε τα προβλήματα και να συμβάλλουμε από την δική μας πλευρά στην επίλυσή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλή νύχτα σας. Και να πάμε σε ένα ακόμη θέμα το οποίο έρχεται από την Καβάλα και αφορά μια ετοιμότητα. Το πόσο έγκαιρα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την ενδεχόμενη ρήπανση της θάλασσας από σπάσιμο υποθαλάσσιο αγωγού, διαπίστωσαν σήμερα στην άσκηση ετοιμότητας που πραγματοποίησαν στις χερσαίες, με συγχωρείτε, εγκαταστάσεις της Καβάλας Oil οι εργαζόμενοι εκεί. Στην περίπτωση θαλάσσιας ρήπανσης πραγματοποιήθηκε το πρωί στις χερσαίες εγκαταστάσεις της Καβάλας Oil. Το σενάριο περιλάμβανε ρήπανση από υποθαλάσσιο αγωγό και αντιμετώπιση με αντιρρυπαντικά μέσα. Την άσκηση καθοδήγησε ο υπεύθυνος αντιρρύπανσης της Καβάλας Oil, Δημήτρης Δοξιάδης. Μέσα, γιατί το κενό είναι πολύ ισχυρό και μπορεί να στραβώ στο βαρέλι, έτσι. Λοιπόν, και από εδώ μετά το μεταγγίζουμε σε μεγαλύτερα δοχεία και έχουμε και δεξαμενές ίδιου στυλ, αλλά δύο κυβικών, τα οποία δεν θεωρήσαμε σκοπό να τα φέρουμε γιατί είναι χώρος τσάπα. Έτοιμοι, πώς πάμε από τη θάλασσα. Έτοιμοι. Απόστολε, Απόστολε, άνοιξε. Άνοιξε, ανοιχτό. Βλέπετε νερό, υποτίθεται ότι αυτή είναι η ρήπανση. Παίρνουμε πάνω από τον αφρό για να πάρουμε το λάδι που υπάρχει στην επιφάνεια, το φιλμ ελαίου που υπάρχει στην επιφάνεια της θάλασσας. Εντάξει. Το εξής τώρα, έχουμε ορισμένα απορροφητικά υλικά εκεί τα οποία λέγονται ολεοφίλικ. Με άλλα λόγια, τραβούνε το λάδι ή το πετρέλαιο, δεν τραβούνε το νερό.
Λοιπόν, θα ρίξουμε ένα λίτρο κρούντ εδώ μέσα και θα φέρουμε τις απορροφητικές πετσέτες, θα τις βάλουμε μέσα. Θα απορροφήσουν το πετρέλαιο και θα μείνει το νερό καθαρό μετά. Λοιπόν, παιδιά, αυτά εδώ είναι ορισμένα είδη. Έχουμε και περούκες. Λοιπόν, αυτό είναι μια απορροφητική πετσέτα. Λοιπόν, τη βάζω εδώ μέσα, θα δείτε. Δεν θα απορροφήσει καθόλου νερό. Φέρετε το βαρύλι εκείνο κοντά τα... Με τη σακούλα. Όπως είναι, μπράβο. Φέρετε το δίπλα. Βγάλετε την πετσέτα, ρίχνετε την μέσα. Βλέπετε, δεν έχει ρουφήξει νερό, έχει ρουφήξει μόνο πετρέλαιο. Λοιπόν, εκτός από τις πετσέτες θα πάει στον πάτο. Ρουφάει μόνο το πετρέλαιο που είναι στην επιφάνεια και επειδή το πετρέλαιο είναι ελαφρότερο, το νερό, το ειδικό βάρος είναι ελαφρότερο, παραμένει στην επιφάνεια. Οπότε μπορούμε να το συλλέξουμε με μια απόχη. Θα σας δείξω μετά τα εργαλεία που έχουμε εκεί, τα οποία χρησιμοποιούμε στην περισυλλογή. Παιδιά, πάτε μια το νερό να χαρείτε. Είχε... Θυμάστε πόσο είχε και δείτε πόσο καθαρό είναι τώρα. Το Δημαρχείο Καμβάλας μπορεί να συνδράμει με τα άτομα που έχει, γιατί στο σχέδιο το τοπικό αναφέρονται ποιοι συμμετέχουν. Μπορούμε να συνδράμουμε και εμείς στη ρήπανση με τα άτομα και με κάποια υλικά που διαθέτει το λιμενικό. Σήμερα πόσοι άνδρες χρησιμοποιήθηκαν και πόσα πλωτά σκάφη? 2 περιπολικά σκάφη και αν θυμάμαι καλά ο αριθμός των ανδρών είναι γύρω στους 15. Σε πραγματική όμως περίπτωση θα μπορεί όντως να αντεπεξέλθει το κεντρικό λιμεναρχείο της Καβάλας με τους άνδρες και το δυναμικό που διαθέτει? Μπορεί με τη βοήθεια όμως της Μουφουλού, της Καβάλ Οιλ, της Ρεβόιλ. Αυτή λοιπόν η πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Καβάλα και από την Καβάλα να επιστρέψουμε στην Κομοτηνή και στην πολιτική ενότητα του δελτίου μας. Ένας νέος πολιτικός φορέας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2002 διεκδικεί και σε αυτές τις ευρωεκλογές την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Πρόκειται για τους οικολόγους πράσινους, ένα νέο πολιτικό φορέα που δημιουργήθηκε, επαναλαμβάνω, με σκοπό να εκφράσει τη χώρα μας στις αρχές και τις αξίες του παγκόσμιου πράσινου κινήματος. Σήμερα ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου των οικολόγων πρασίνων και νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, ο κ. Στρεμόπουλος, επισκέφθηκε την Κομοτηνή. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε προς τα μέσα ενημέρωσης, εξήγησε μεταξύ άλλων και τις διεκδικήσεις των οικολόγων πρασίνων. Οι οικολόγοι πράσινοι οργάνωσαν συνέντευξη τύπου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής. Τη συνέντευξη έδωσε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου των οικολόγων πράσινων, Μιχάλης Στρεμόπουλος, νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, κεντρικό μέλος της οικολογικής κίνησης Θεσσαλονίκης και ο Νέας Στρατιάδης, μέλος της οικολογικής ομάδας Ροδόπης. Οι οικολόγοι πράσινοι είναι ένας νέος αυτόνομος πολιτικός φορέας που δημιουργήθηκε με σκοπό να εκφράσει τη χώρα μας τις αξίες και τις αρχές του παγκόσμιου πράσινου κινήματος. Στόχος μας είναι να εκφράσουμε και στην ελληνική πολιτική σκηνή θέση και πολιτικές εναλλακτικές και ριζοσπαστικές. Θέσεις που εκφράζονται ήδη από τα πράσινα κόμματα στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά δεν έχουν ακόμη έρισμα σε μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Επιδίωξή μας είναι να γίνει σαφές ότι η πολιτική οικολογία στη χώρα μας δεν είναι το περιβαλλοντορικό κομμάτι των παραδοσιακών κομμάτων, ένας ειδικός τομέας δημόσιας δράσης, οι βασικές αρχές της οποίας είτε αγνοούνται στην πράξη, είτε εναντίθονται στην πολιτική τους φυσιογνωμία. Θέλουμε να δείξουμε πόσο ανηλένδετα είναι η ποιότητα ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος με την διερεύνηση της δημοκρατίας, την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την οικοδόμηση μιας ανοιχτής κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Οι οικολόγοι πράσινοι συμμετέχουν στις ευρωεκλογές της επόμενης Κυριακής στο πλαίσιο της κοινής εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, που ιδρύθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από 32 πράσινα κόμματα όλης της Ευρώπης. Ζητώντας για πρώτη φορά την ψήφο των πολιτών, οι οικολόγοι πράσινοι θέλουν να παρουσιάσουν οπτικά τις απόψεις τους και για τον κόσμο, την Ευρώπη και τη χώρα μας, αλλά και για τις προτεραιότητες και τους στόχους της πολιτικής οικολογίας και του πράσινου κινήματος. Γνωρίζουμε ότι μέγιστο απ' όλα είναι το ζήτημα του χρυσού που ταλανίζει το λαό της περιοχής μας και που το οικολογικό κίνημα δημιούργησε ένα μεγάλο κίνημα για να μην μπορέσουν οι εταιρείες χρυσού να πετύχουν τα σχέδιά τους. Να πούμε εδώ ότι περιμέναμε από την προηγούμενη αλλά και από την τωρινή κυβέρνηση ουσιαστικά να βάλει ένα τέλος στις επιδιώξεις των εταιριών αυτών και παίρνοντας όλες τις άδειες που έχει δώσει μέχρι τώρα πίσω αλλά και αναθεωρώντας το μεταλλευτικό κώδικα. Να πούμε ότι έχουμε και άλλα μεγάλα
προβλήματα στην περιοχή μας, όπως είναι το Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, το οποίο εμείς το θεωρούμε ευχή και όχι κατάρα, όπως θέλουν να πούν ορισμένοι, και τα μεγάλα οικολογικά βέβαια ζητήματα και προβλήματα τα οποία απασχολούν όλο τον τόπο και την Ευρώπη και που σε αυτά καλούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες να προβληματιστούν και να ψηφίσουν, και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υποστηριχτεί να υποστηριχτούν οι οικολόγοι πράσινοι. Αλλά τα προβλήματα ποιότητας ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως και τα προβλήματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους εστιάζουμε την πολιτική μας και τις προτάσεις μας. Σήμερα μπορεί να έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής, αλλά το ερώτημα είναι τι είδους ποιότητα έχει αυτή η ζωή. Όταν ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης, λένε οι στατιστικές, πεθαίνει κατά 25% από κάποια μορφή καρκίνου. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και για μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Η χημικοποίηση της ζωής, η χημικοποίηση της καλλιέργειας, οι ίδιοι οι καλλιεργητές υποφέρουν από τη χρήση των χημικών και φυσικά και οι καταναλωτές. Υπάρχουν βλάβες στο γενετικό υλικό των αγροτών και υπάρχουν και βλάβες που φτάνουν μέχρι το πιάτο του καταναλωτή. Αυτό το σκηνικό επιδεινώνεται δραματικά με την εισβολή των μεταλλαγμένων. Εμείς είμαστε κάθετοι. Αρνούμαστε τα μεταλλαγμένα ή γενετικά τροποποιημένα. Δεν θέλουμε να είναι ούτε στο ράφι ούτε στο χωράφι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό το νέο κίνημα, η νέα φάση αυτού του κινήματος που έχει ήδη 3 δεκαετίες ζωής, είναι η τελευταία ευκαιρία για να βάλουμε πραγματικά ένα φρένο σε δυσμενείς πλανητικές εξελίξεις. Να κάνουμε λοιπόν μια γέφυρα επικοινωνίας τώρα, να στήσουμε και να επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Τρεμόπουλο, που μόλις παρακολουθήσαμε στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, τον επικεφαλής του κόμματος των οικολόγων Πρασίνων, που επισκέφθηκε σήμερα την Κομωτινή. Αυτή τη στιγμή, κύριε Τρεμόπουλο, σας βρίσκουμε στην Ξάνθη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Έχω φύγει και από την Ξάνθη, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Έχετε φτάσει λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη. Είστε νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ναι. Με πολύ λοιπόν προσοχή παρακολούθησα ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ που μόλις μεταδώσαμε από τη σημερινή σου παρουσία και φυσικά την συνέντευξη τύπου. Έχω μπροστά μου ένα φυλάδιο φυσικά και ξεφυλίζοντα ένα φυλάδιο που αφορά στου οικολόγου Πρασίνου, έχω απομονώσει μια φράση. Αποφασίζουμε καθημερινά με τι επιλογέ που κάνουμε, όχι μόνο μπροστά στην κάλπη. Ναι. Αυτό ξέρετε με προβλημάτισε λιγάκι, αν αναλογιστώ και τη ζωή που κάνει ο μέσο Έλληνα, μη βγάζοντα, αν θέλετε, θεωρώντα εκτό αυτή τη διαδικασία και τον εαυτό μου. Τελικά πολλές φορές οι επιλογές μας δεν μας στιγματίζουν προς το αρνητικό. Βεβαίως. Προς ποιους Έλληνες τελικά απευθυνόμαστε και απευθύνεστε εσείς? Είναι πολύ σημαντικό το απόσπασμα που επιλέξατε, γιατί η οικολογία είναι ένα κίνημα, είναι και ένας τρόπος ζωής. Mm-hmm. Δηλαδή καθημερινά ψηφίζουμε με τον τρόπο που καταναλώνουμε, το τι διαλέγουμε και αν επιλέγουμε, με τον τρόπο που κυκλοφορούμε, με τον τρόπο που συμπεριφορόμαστε στη φύση, αλλά και στους συνανθρώπους μας. Έτσι λοιπόν, αν εμείς δεν νιώθουμε την ανάγκη να διαλέξουμε προϊόντα που είναι βιολογικά, οικολογικά καλλιεργημένα, αν δεν επιλέγουμε να υποστηρίξουμε κάποιες κινήσεις καταναλωτών που είναι ενάντια στα μεταλλαγμένα, αν διαλέγουμε προϊόντα με βασικό κριτήριο την εμφάνιση και όχι την ποιότητα, αν διατρεφόμαστε με τρόπο που δεν εξασφαλίζει ένα ψηλό επίπεδο υγείας, τότε αυτό φυσικά το πληρώνουμε κάποια μέρα, και όταν το διαπιστώνουμε μάλλον μερικές φορές είναι αργά. Αλλά φυσικά όλα αυτά απαιτούν ενεργούς πολίτες. Άρα αυτό που προτείνουμε είναι το πρώτο μάθημα της δημοκρατίας. Ενεργός πολίτης, ούτως ώστε να μην αποδέχεσαι τα κακό κείμενα, να αρνείσαι να είσαι ένα γρανάζι σε μια γραφειοκρατική μηχανή και να αποδέχεσαι την ταλαιπωρία. Λοιπόν, να είσαι, αν είσαι αγρότης, να είσαι υπεύθυνος όσον αφορά την χρήση των χημικών, να κάνεις προσπάθειες να ενημερωθείς
ερωτήσεις γιατί θέλουν κάποιοι να επιβάλλουν τα μεταλλαγμένα, να κάνεις βήματα να ψάξεις γιατί να μην ασχοληθώ κι εγώ με την οικολογική γεωργία, να δεις αν τα χημικά φυτοφάρμακα έχουν επιπτώσεις στο γενετικό υλικό και υπάρχουν αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη γκάμα ζητημάτων που πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός. Θα αφήσουμε λιγάκι τους ενεργούς πολίτες, αλλά να ρωτάω κιόλας, είστε ένας ποταμός, ένας χήμαρος σήμερα, θα πρέπει να ρωτάω και λιγάκι για να μπει φυσικά η κουβέντα μας σε μια διαδικασία συζήτηση τους ή άλλους κάνουμε μέσα από αυτή την ενότητα του Δελτίου. Πριν σας ρωτήσω για τους ενεργούς πολίτες, θα μείνω στην υγιεινή διατροφή, στον τρόπο από τον οποίο επιλέγουμε μέσα από, και από την διατροφή μας και γενικότερα να έχουμε στα πράγματα ως Έλληνες πολίτες. Έχουμε δει παραδείγματα, θα γίνω λίγο παραδειγματική στο λόγο μου. Έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον να υπάρχουν οι χορτοφάγοι, λεγόμενοι vegetarians, και έτσι να λειτουργούν. Και αυτό δεικτικό του πόσο ουσιαστικά πιστοποιημένο είναι αυτό φαίνεται και από τους καταλόγους, αν θέλετε, των φαγητών που ούτως ή άλλως υπάρχουν και από τα εστιατόρια με τα ειδικότερα χωρίσματα και το καθεξής. Ναι, στην Ελλάδα όμως όλα αυτά, ή μέχρι και πριν 2 χρόνια περίπου, αποτελούσαν κενό γράμμα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Μήπως τελικά κάποια, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία πολύ γραφειά μας περιγράφεται είναι για τους Έλληνες πολίτες κάπως δεν έχουν, αν θέλετε, την βάση, την αξία που θα έπρεπε ή που έχουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Ναι, κοιτάξτε. Και γιατί, εδώ και όπως γνωρίζω και όπως μας είπατε και το πρωί, σε αυτό στο κόμμα των Πρασίνων συμμετέχουν, υπάρχουν μέλη από 29 χώρες. Μήπως στις προηγούμενες 29 χώρες ήταν πιο όρημες στις συνθήκες? Κοιτάξτε, όχι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Την τελευταία δεκαετία και η ελληνική κοινωνία έχει κάνει βήματα, έχει ενημερωθεί. Ο κόσμος ψάχνει περισσότερο αυτά τα ζητήματα. Απλώς δεν έχουν εκφραστεί όλα αυτά με πολιτικό τρόπο. Αυτό κάνουμε εμείς. Φυσικά και μιλάμε για έναν άλλο τρόπο ζωής. Αλλά αν δεν αλλάξουν κάποιες πολιτικές και κάποιες δομές, δεν μπορούν να διευκολυνθούν τέτοιες εξελίξεις. Δηλαδή θα πρέπει και οι κυβερνήσεις αυτών διαφορετικά να πούνε ότι ναι, κάνω πράξη την υποδομή για την ανακύκλωση. Όταν δεν βρίσκεις εύκολα και μπροστά σου κάποιο κάδο για ανακύκλωση, δεν το κάνεις. Δεν τρέχεις εκατοντάδες μέτρα μακριά. Το κάνουν λίγοι. Γι' αυτό λοιπόν, επ' ένα παράδειγμα, οι Δήμοι έχουν ευθύνη γι' αυτό. Αν το σχολείο δεν δίνει ενίσχυση στους δασκάλους, καθηγητές που θέλουν να κάνουν περιβαλλοντική εκπαίδευση, δεν φταίνουν τα παιδιά. Έτσι, φταίει ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Μιλάμε για μια παιδεία πέρα από την εκπαίδευση. Αν η τηλεόραση δεν στέκεται σε ύψος των απαιτήσεων επίσης. Σωστά λοιπόν, οι Έλληνες πολίτες απαιτούν περισσότερα από το κράτος ως υποδομή, αλλά βέβαια πρέπει να βάλουν και αυτοί λίγο το χεράκι τους. Εμείς όμως δεν κατεβαίνουμε στις ευρωεκλογές ως οικολόγοι πράσινοι για να κάνουμε κριτική στους πολίτες. Αρκετά ακούν. Πρέπει κάποτε μερικά ζητήματα, τα τοξικά απόβλητα, οι επιλογές για το αν θα γίνει εργοστάσιο χρυσού, αν θα εξοντωθεί μια ολόκληρη περιοχή, για το αν θα πρέπει να καταργηθεί η πυρηνική ενέργεια, να μην γίνει άλλο Τσερνομπίλ, να μην σκάσει το Κοζλοντούι. Αυτά είναι κινηματικές διαδικασίες ανθρώπων που είναι και πρέπει να είναι ενδιαφερόμενοι και ενεργοί. Έτσι λοιπόν, καλά κάνουν και απαιτούν, και δεν μου πείτε ότι δεν ενδιαφέρονται στην περιοχή της Κομωτινής, της Ροδόπης, αλλά και στη Θράκη γενικότερα για την εγκατάσταση χρυσού. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Μην μου πείτε ότι δεν ενδιαφέρονται για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή άλλες, για την ακτινοβολία που εκπέμπουν και όλα αυτά. Ενδιαφέρονται. Αυτό είναι συγκεκριμένο θέμα. Όταν μιλάω για ενεργό πολίτη, ενώ αυτά όλα να μας μοιάζουν, να μην είναι υπόθεση άλλων. Και τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά την δεκαετία που μας πέρασε στην Ελλάδα. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις οποίες βλέπω έτσι εκτενώς να αναφέρονται και μέσα από τα δικά σας έντυπα, δικά σας ενώ των οικολόγων πρασίνων, δεν καλύπτουν αυτό το κενό? Κοιτάξτε, προφανώς οι σύλλογοι έχουν, οι ομάδες, οι κινήσεις, έχουν το δικό τους περιεχόμενο. Εμείς αυτά θέλουμε να τα αναβαθμίσουμε σε πολιτικό αίτημα, να τα καταθέσουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Φυσικά και υπάρχουν αυτές οι οργανώσεις, αλλά οι ίδιες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν πέρα από ένα ρόλο. Να πιέσουν δηλαδή με τρόπο αποτελεσματικό τα κόμματα και οι κυβερνήσεις. Θα αλλάξουν πολιτική όταν νιώθουν ότι κάποιοι που βάζουν αυτά τα ζητήματα της ποιότητας ζωής σε προτεραιότητα τους αφαιρούν ψήφους. Να δείτε ότι εμείς παίζουμε αυτό το ρόλο εξυγχρονισμού και των πολιτικών κομμάτων. Σε λίγο αλλάζει ο λόγος τους. Ήδη κάποιο κόμμα άλλαξε τον τίτλο του, έβαλε την οικολογία. Κάποιοι άλλοι μιλούν επίσης. Αν εμείς εξασφαλίσουμε
κάτι, ένα καλό ποσοστό, θα δείτε πώς θα αλλάξει και ο λόγος όλων των κομμάτων. Θα πούνε εδώ χαλάει η πιάτσα. Γι' αυτό και θέλησαν να μας αποκλείσουν και το πέτυχαν από τη Διακομματική Επιτροπή. Εσείς μας δίνετε τη δυνατότητα τώρα να ακουστούμε, αλλά δεν εμφανιζόμαστε στην κρατική τηλεόραση. Πουθενά. Ελάχιστες είναι οι ευκαιρίες που δίνονται. Μας δώσαν 5 λεπτά ενώ είμαστε Ευρωπαϊκό Κόμμα. Συγκροτήσαμε Ευρωπαϊκό Κόμμα και έχουμε 45 ευρωβουλευτές. Δεν υπάρχει άλλο ελληνικό κόμμα που έχει αυτή την οργάνωση και αυτή την εμβέλεια. Παρ' όλα αυτά το θάψανε. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα και τα 4 βασικά κόμματα ανησυχούν ιδιαίτερα να μην υπάρξει και άλλος πόλος που βάζει αυτά τα αιτήματα στο πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό και η ενίσχυση των οικολόγων πράσινων και το να εκλεγεί κάποιος στο Ευρωκοινοβούλιο θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αλλάξει συνολικά η πολιτική και των άλλων κομμάτων. Υπάρχει κοινή πολιτική με τα υπόλοιπα 29 ευρωπαϊκά αντίστοιχα κόμματα? Βεβαίως. Είναι 32 κόμματα σε 29 χώρες. Σε 29 χώρες, σωστά. Λοιπόν, φυσικά και υπάρχει κοινή πολιτική. Και σε κάποια που υπήρχαν κάποιες επιμέρους προσεγγίσεις σε σοβαρά ζητήματα, φυσικά διαφωνίες επιμέρους, μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αλλά για παράδειγμα, η Ανατολική Ευρώπη είναι πίσω ως κοινωνία. Εμείς θέλουμε να φανταζόμαστε μια νέα Ευρώπη από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια. Είναι πεδίο αγώνων για μας. Δεν το φοβόμαστε. Έτσι λοιπόν στη Ρουμανία, για παράδειγμα, που ρωτάτε. Οι πράσινοι εκεί, κάτω από ένα σφιχτικό πλαίσιο, ήταν υπέρ της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Γιατί δεν βλέπανε να μπορεί άμεσα να περάσουν σε ανώσιμες μορφές. Συζητήθηκε αυτό και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να είναι μέλος και να έχει αυτή τη θέση, και αναγκάστηκαν και άλλαξαν τη θέση τους. Έτσι. Άρα σιγά σιγά ομογενοποιείται αυτή η κατάσταση. Είναι ένα ευρύτερο παγκόσμιο πράσινο κύμα και κίνημα ταυτόχρονα που μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν πολύ σύντομα και στην Ανατολική Ευρώπη και στη χώρα μας. Προϋπόθεση να ενισχυθούν οι οικολόγοι πράσινοι. Και ένα τελευταίο ερώτημα θα ήθελα να σας θέσω, το οποίο πηγάζει ουσιαστικά και από το φυλάδιο το οποίο έχω μπροστά μου. Δεν θεωρείτε τελικά ότι η εξουσία διαφθείρει? Ναι. Το πιστεύουμε αυτό. Γι' αυτό και έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες. Εμείς δεν έχουμε στο καταστατικό μας προβλέψει ούτε θέση προέδρου. Είμαστε το ανώτερο όργανο. Έχει 6 εξαμελή γραμματεία. Που σημαίνει ότι αυτή η προσπάθεια δεν θέλει να έχει μόνιμους επαγγελματίες πολιτικούς. Εγώ είμαι επικεφαλής, δεν με διόρισε κανένας αρχηγός. Αναδείχθηκα μέσα από πλατιά δημοκρατική διαδικασία, ψηφίσαν όλα τα μέλη και εκτίμησαν το γεγονός ότι εγώ έχω μία δράση 29 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και έχω εκλεγεί νομαρχιακός σύμβουλος κλπ. Αλλά στη μέση της θητείας θα γίνει αναλλαγή με τον δεύτερο στη λίστα. Και αυτό δείχνει ότι κανείς δεν κάθεται αιώνιος ευρωβουλευτής, και φυσικά η διαδικασία μας δεν ήταν κάτι που θα ψήφιζε κανείς περαστικός ή μόνον με έναν υποψήφιο. Ήταν μια ανοιχτή διαδικασία όπου ο καθένας μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα. Λοιπόν, διδάσκουμε ότι και τα εσωτερικά δημοψηφίσματα πρέπει πραγματικά και ότι οι εξουσίες δεν είναι μόνιμες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους. Κύριε Δημόπουλε, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απόψε είστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτζάνα και να ευχηθώ καλή επιτυχία για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερα και τη φιλοξενία σήμερα και όπου η Κομωτινή και η Θράκη γενικότερα μας αγκάλιασε ζεστά και ελπίζω αυτό να εκφραστεί και στην κάλπη την Κυριακή. Οι οικολόγοι πράσινοι θέλουν και θα έχουν μια μόνιμη επαφή με την περιοχή και με τα κινήματα. Ήδη έχουμε κάνει κινήσεις το θέμα του χρυσού να περάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υποσχόμαστε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτό το θέμα θα γίνει ευρωπαϊκό. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να τα λέμε, φαντάζομαι, και τις επόμενες ημέρες μετά τα αποτελέσματα της κάλπης της 13ης. Βεβαίως. Χαρώ πολύ. Και να μείνουμε λιγάκι στο θέμα των εκλογών. Περισσότεροι από 113.000 συγγεγραμμένοι στους δημοτικούς καταλόγους της Ροδόπης θα ψηφίσουν στις επικείμενες εκλογές την Πέμπτη. Αναμένεται να αποσταλούν στους κατατόπους δήμους, Ισάκη με τα ψηφοδέλτια. Σε πυρετόδη ρυθμό κινείται η νομαρχία Ροδόπης όσον αφορά για την κατανομή και ταξινόμηση των ψηφοδελτίων εν ώψη των ευρωεκλογών σε 5 μέρες.
Οι εγγραμμένοι στο μόρο Δόπης ξεπερνούν τους 113.000, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας, Γεώργιο Τσακίρη, ο οποίος επεσήμανε πως την Πέμπτη θα σταλούν εισάκι με το ψηφοδέλτιο στους Δήμους. Και κατανομή στα εκλογικά τμήματα, σύμφωνα με τον αριθμό που είναι εγγεγραμμένοι σε κάθε εκλογικό τμήμα. Ήδη ολοκληρώνουμε τώρα διαδικασία. Αύριο θα τοποθετήσουμε στους άκους μέσα. Αφού βάλουμε και τα υλικά τα οποία προβλέπεται μέσα από τις διατάξεις, τα πρακτικά, όλα τα σχετικά εγκυκλίους, θα κλείσουμε τους άκους αύριο και θα ειδοποιήσουμε τους γραμματείς των Δήμων και των κοινοτήτων να έρθουν να παραλάβουν τους άκους. Αυτό θα γίνει την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα παραλαβούν δηλαδή από τους Δήμους και συνεχεία αυτοί θα τα παραδώσουν στους δικαστικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι θα εμφανιστούν Παρασκευή, Σάββατο και Σάββατο. Πώς είναι γεγραμμένοι? Ο αριθμός γεγραμμένων είναι 113.000 στον ομό Ροδόπης όλο. Όλα τα κόμματα σχεδόν έχουν φέρει παραπάνω από τον αριθμό των γεγραμμένων. Παράλληλα, τόνισε πως σε ήρεμο και αθόρυβο κλίμα κινούμαστε εν ώψη των ευρωεκλογών, ενώ δεν παλέψε να αναφερθεί και στη διαδικασία μετάδοση των αποτελεσμάτων τον βράδυ της Κυριακής. Αυτές οι φετινές ευρωεκλογές κινούνται σε ήρεμο κλίμα. Ήρεμο, γιατί δεν υπάρχουν υποψήφοι βουλευτές, είναι όλοι βγαίνουν από τη λίστα, οπότε δεν υπάρχει ενδιαφέρον των τοπικών βουλευτών εδώ πέρα και δεν υπάρχουν ούτε εντάσεις, ούτε έτσι μεγάλη κινητικότητα προεκλογική, θα έλεγα. Βέβαια, εμάς η δουλειά μας είναι πάντα ίδια, είτε είναι βουλευτικές είτε ευρωβουλευτές, ξέρουμε ότι η δουλειά μας εδώ είναι πάντα η ίδια, σταθερή διαδικασία. Κινείστε στο πυρετό ρυθμό. Εμείς πάντα. Τις μέρες είναι τώρα, η τελευταία σήμερα είναι και αύριο, που είναι οι μέρες που μέχρι να παραδοθούν οι σάκοι δηλαδή στους Δήμους. Θα γίνεται καταχώρηση εδώ πέρα με ηλεκτρονικό στα κομπιούτερ, στους υπολογιστές. Θα έχουν υπάλληλοι που θα κατοχωρούν μέσα. Θα γίνεται εδώ μέσα, θα υπάρχουν υπολογιστές και θα μπορούν όλοι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βλέπουν σε οθόνη τα αποτελέσματα με ραβδογράμματα, με όλα τα ό,τι στοιχεία ζητάνε. Κατά εκλογικό τμήμα, κατά Δήμο. Η σύνταξη από την Πρόνοια, που έλαμβανε μια ηλικιωμένη γυναίκα από την περιοχή στο τέρμα Αδριανούπολεως, αποτελεί για την ίδια παρελθόν. Η αρμόδια επιτροπή έκρινε ότι οι λόγοι συνταξιοδότησης δεν υφίστανται πλέον και πρέπει να εργαστεί. Η κυρία Σταυρούλα Σωτηρίου καταγγέλει στο Αρτσάνελ περιπτώσεις όμως όπου άτομα με κανένα, όπως λέγει, πρόβλημα υγείας λαμβάνουν τα ίδια σύνταξη. Χωρίς σύνταξη θα μείνει η Σταυρούλα Σωτηρίου, κάτοικος στο τέρμα της οδού Αδριανούπολεως στην Κομωτινή. Καθώς η Επιτροπή της Πρόνοιας έκρινε υγιή την κυρία Σταυρούλα. Η ίδια ισχυρίζεται πως αντιμετωπίζει πληθώρα προβλημάτων υγείας για τα οποία χορηγείται πολλά φάρμακα και υποστηρίζει πως είναι αδύνατο να εργαστεί. Σύμφωνα με την κυρία Σταυρούλα, αντιμετωπίζει καρδιακά προβλήματα, ψυχολογικά και έχει εγχειριστεί πολλές φορές. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να εργαστεί και αδυνατεί να κατανοήσει πως η Επιτροπή της στέρισε το μοναδικό της εισόδημα, που ήταν η σύνταξη της Πρόνοιας. Ενώ όπως υποστηρίζει η ίδια, πολλοί που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα πραγματικά εισπράττουν σύνταξη από την Πρόνοια. Εγώ παίρνω μόνο δύο άτομα που έχω ανάγκη, που πίνω αυτά τα χαπάκια, χωρίς χαπάκια δεν μπορούν. Τι έχετε, τι... Από τι αρρώστια έχετε? Εγώ έχω αρρώστια για την καρδιά. Αυτά γιατί είναι, για την καρδιά δεν είναι? Αυτά για το πίεση δεν είναι? Αυτά οξοτανίλ δεν είναι? Αυτά εδώ για τι πράγμα είναι? Άμα δεν πίνω από αυτά δύο-τρία κομμάτια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω πάρα πολύ νεύρα. Αυτά είναι που χειρουργήθηκα. Αυτά είναι που χειρουργήθηκα. Με έρχεται πάρα πολύ νεύρα να σκοτώσω άνθρωπος και εμένα θέλω να σκοτώσω. Και δεν ξέρω τι κάνω. Να μην χαρά τα παιδιά μου. Όχι. Πάμε στο νοσοκομείο, Μαρίνα, στο νοσοκομείο να πάμε με τα νούμερα. Να νούμερα έχουμε. Πάμε μέσα στο νοσοκομείο. Αυτό πρωί τα πάμε, τα περιμένουμε μέχρι η ώρα 3 να γυρίσουμε η σπίτ. Οι ιατροί και στο νοσοκομείο, όλο τροφάκι μου.
Όλο τρών λεφτά. Οι άλλοι λεφτά έχει δίνει. Εγώ τι να δώσω. Το ψυχή μου να με πάρει από μέσα να δώσω. Τώρα δηλαδή, τι να δώσω. Με αυτά τα χαρτιά της πρόνοιας που δεν σας πέρασε η Επιτροπή, τα φάρμακα όλα αυτά θα πρέπει να τα πληρώνετε μόνοι σας για να τα πάρετε. Όχι, τα πάρω με την απορία παίρνω. Αλλά πώς τα ζήσω εγώ. Πώς τα ζήσω. Μερικά με έριξε τώρα εδώ 2 μήνες, 3 μήνες. Η κυρία Σταυρούλα Σωτηρίου αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας και αυτό φαίνεται από τα χάπια που χρειάζεται να καταναλώσει καθημερινά. Μερικά από αυτά, όπως θα δούμε, είναι το λεξοτανίλ και το υπνοσεντόν. Μερικά από αυτά είναι και αρκετά δυνατά. Παρ' όλα αυτά, η Επιτροπή της Πρόνοιας της έκοψε και τη σύνταξη. Εδώ παίρνουν και τα παιδιά παίρνουν, για τα μικρά παιδιά παίρνουν. Για τα παιδιά του παίρνουν, για τον άντρα του παίρνει, για τη νύφη του παίρνει. Από ένα σπίτι 5-6 άτομα. Αυτός δεν έχει μάθεια. Εγώ 46 χρονών είμαι, δεν είμαι 18 χρονών. Να το πει κουρίτσι μου, είσαι 18 χρονών και είσαι νέα. Δεν έχεις τίποτα, μπορείς να δουλέψεις. Και εγώ θέλω να δουλέψω. Το ξέρεις του πώς πάει το ψυχή μου για να δουλέψω. Για να πάω στη τσαταλά, δεν μπορώ τσάπα να κάνω, να καθαρίζω. Για ένα σπίτι, για να πως δούλεψα παλιά στη τσάπα πηγαίνα, στην νοικοκυρά τα σπίτια πηγαίνουν, σκάλες καταρίζα, καφετερία τον έπιασα. Ολοκληρώνονται σταδιακά τα έργα οδοποιίας που την τελευταία τριετία εκπονεί ο Δήμος Αιγύρου. Σε ικανοποιητική φάση βρίσκεται και η υλοποίηση των έργων που αφορούν στο πρόγραμμα Habitat και αφορά στις αναπλάσεις κτηνόχρηστων των χώρων. Οι εργασίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό προκάλεσαν και μεμονωμένες αντιδράσεις όταν εξαιτίας τους χρειάστηκε η ανακατασκευή του ηρώου στον οικισμό της Μέσης. Έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες σημαντικά έργα υποδομών σε ορισμένες περιοχές του Δήμου Αιγύρου. Ολοκληρώνονται σταδιακά τα έργα υλοποίησης που την τελευταία τριετία εκπονεί ο Δήμος Αιγύρου. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης των έργων που αφορούν στο πρόγραμμα Habitat και αφορά στις αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων. Οι εργασίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό προκάλεσαν αντιδράσεις από έναν κάτοικο του Δήμου Αιγύρου, όταν εξαιτίας του χρειάστηκε και ανακατασκευή του ηρώου στον οικισμό της Μέσης. Κάποια πολύ σημαντικά έργα βασικών υποδομών και κυρίως έχουν να κάνουν με δύο θέματα, με την οδοστρωσία. Περίπου το 80% των δρόμων του οικισμού έχει ασφαλτοστρωθεί εκ νέου, γιατί είχε υποστεί σοβαρές βλάβες από έντονα καιρικά φαινόμενα τα δύο προηγούμενα χρόνια. Και ταυτόχρονα έχει ένα κομμάτι η μέση από το πρόγραμμα Habitat που αφορά τις αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, ουσιαστικά δηλαδή των πλατιών. Ήδη η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί στην πλατεία της Μέσης, έχουν κατασκευαστεί τα παρτέρια και ο ηλεκτροφωτισμός. Και τώρα μένει και ένα άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με την ανασκευή του ηρώου και του μνημείου, το οποίο έχει υποστεί πολύ σοβαρές βλάβες και ήταν αρκετά επικίνδυνο, θα έλεγα πολύ επικίνδυνο και για τα παιδιά και για τους κατοίκους του οικισμού. Υπήρχαν αιτήματα από το 1999 για την ανακατασκευή του. Τότε το τοπικό συμβούλιο είχε προτείνει την ανακατασκευή. Αυτή η πρόταση πήρε μορφή, υλοποιήθηκε μέσα από τη μελέτη που έγινε το 1999 και την πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος στο επιχειρησιακό πρόγραμμα περιβάλλον στο μέτρο του Habitat. Και στη συνέχεια έγινε η οριστική μελέτη το 2000, η οποία και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Με βάση λοιπόν αυτή τη μελέτη, σήμερα βλέπουμε τα έργα, γιατί τώρα το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Περιβάλλοντος έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση, οπότε αυτή η μελέτη που τότε είχε αποφασιστεί το 2000, τώρα πια υλοποιείται. Και δεν είναι μόνο έργα στη Μέση, είναι στην Πόρπη, είναι στην Παλιά Καλίστη, είναι μια σειρά από οικισμοί που δέχονται αναπλάσεις στο πρόλησιο του προγράμματος Habitat. Από όσο έχω ακούσει, υπήρξε από έναν κάτοικο μια αντίδραση σχετικά με το αν θα έπρεπε ή όχι να γίνει η ανακατασκευή του ηρώου. Θεωρώ ότι αυτό το έχει λύσει ουσιαστικά το τοπικό συμβούλιο με την πρόταση που κατέθεσε τότε και ζήτησε την ανακατασκευή του. Και επίσης το ότι αυτό έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σίγουρα όταν γίνονται κάποια έργα είναι λογικό σε κάποιους να αρέσουν και σε κάποιους να μην αρέσουν. Αυτό που θα πρέπει να γίνεται είναι πάντοτε αυτό που αποφασίζει δημοκρατικά η πλειοψηφία, γιατί έτσι λειτουργεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία είναι αυτή η οποία παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Τώρα αν κάποιοι έχουν πρόβλημα και με το δημοκρατικό σχεδιασμό, εμείς το έχουμε κάνει σημαία μας ότι δημοκρατικά θα αποφασίζονται το ποια έργα θα γίνουν και πώς θα υλοποιηθούν.
Πριν κλείσουμε το δελτίο μας και δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους, θα πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή 11 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Φιλία στις 8.30 το βράδυ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανθρακικού, από ό,τι μας ενημερώνουν και οι αυτοδικογράφοι μας, θα παρουσιάσει τον νέο προπονητή της ομάδας Κώστα Βασιλακάκη, ενώ στην εκδήλωση θα παρευρεθούν και όλοι οι ποδοσφαιριστές του Πανθρακικού. Η πρόσκληση φυσικά προς όλους τους φιλάθλους και το κοινό της πόλης είναι ανοιχτή. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Την Κομωτινή επισκέφθηκε το πρωί ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Βασίλης Μιχαλολιάκος. Ποιοι σταθμοί της επίσκεψής του, τι είπε για το στρατό, τι επεσήμανε για τις ευρωεκλογές. Τα 9 σχέδια που έχουν καταρτήσει οι αστυνομικές διευθύνσεις. Στο αρχηγείο της αστυνομίας την έτοιμη για εφαρμογή παρουσιάστηκαν χθες κατά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ροδόπης παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Γιώργου Βουλγαράκη και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ρασιάκου. Άσκηση ετοιμότητας στις εγκαταστάσεις της Καβάλα Oil πραγματοποιήθηκε το πρωί. Εκτεταμένα ζημιά σε πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη Ροδόπη προκάλεσε η σφοδρή χειροπτώση των τελευταίων ημερών. 10 λεπτά μετά τις 10 κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Μείνετε μαζί μας, γιατί μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή του Σπύρου Παπουτσί με επισημερινό προσκεκλημένο τον κύριο Μούχτσι. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.